Θα συνομιλήσουμε με τον κάτοικο, ο οποίος μένει σε απόσταση αναπνοής, Έλληνας ομογενής, σε απόσταση αναπνοής από το Καπιτόλιο, από το σημείο των χθεσινών επεισοδίων, είναι ο κύριος Σπύρος Κολιαβασίλης. Κύριε Κολιαβασίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλά. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με ειρήνη, αγάπη, υγεία και κάθε καλό. Μένετε ένα 20 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ναι, από την περιοχή, ναι, που είχαμε τα επεισόδια χθες. Βεβαίως, βεβαίως. Μένω 20 λεπτά από το κέντρο. Κέντρο, όταν εννοούμε το κέντρο της Washington DC. Το κλίμα, κοιτάξτε, το κλίμα το οποίο επικρατεί. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Αμερική ζει μια κατάσταση σχίσματος, στην κυριολεξία. Ο κόσμος είναι μοιρασμένος σε φανατικούς, τραμπικούς και σε μη τραμπικούς, να το πω έτσι, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κινήσουν τα νήματα και να πετάξουν στην κυριολεξία αυτή την κατάσταση και αυτόν τον πρόεδρο, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα χάσμα στον αμερικανικό λαό, ένα μίσος, ένα ρατσισμό. Είναι επικίνδυνα δηλαδή τα πράγματα, να σας το θέσω έτσι. Εγώ είμαι τα τελευταία 11 χρόνια στην Αμερική. Να σας δώσω να καταλάβετε, στα πρώτα χρόνια που ήμουν εδώ δεν ήξερα καν τι σημαίνουν εκλογές, υπό την έννοια ότι ο κόσμος δεν ήταν τόσο εμπλεκόμενος με την πολιτική ζωή. Κύριε Κολιαβασίλη, πόσο εύκολο είναι ένας πολίτης να πλησιάσει και να εισβάλλει στο Καπιτόλιο? Αυτό που λέτε, θα σας πω το εξής. Πριν από λίγο καιρό που έγινε το Black Lives Matter, είχε κατέβει ο στρατός στην κυριολεξία κάτω στην πρωτεύουσα, στο Washington DC, και μέχρι ελικόπτερα, πολεμικά ελικόπτερα, δημιουργούσαν οστικό κύμα με τους έλικες για να αποτρέψουν τον κόσμο. Έπεσαν πυροβολισμοί, άνθρωποι χτυπήθηκαν βάναυσα από τις αστυνομικές δυνάμεις και την Εθνοφυλακή, και επίσης υπήρξαν δακρυγόνα. Δηλαδή για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα εδώ στην Washington DC κάποιες εικόνες που μου θυμίσαν δεκαετία του 90 στα Εξάρχεια και με μπλοκές ευρωπαϊκού στυλ και ιδιαίτερα βαλκανικού στυλ. Και όλα αυτά βέβαια στον επωνομαζόμενο φάρο της δημοκρατίας. Μιλάμε για μία, κοιτάξτε να δείτε, η Washington DC είναι ένα στολίδι πόλης, και στην κυριολεξία είναι η νοοτροπία. Φανταστείτε ότι είναι κάτι σαν μία περιοχή η οποία δεν αντιδρά και ούτε δημιουργεί βία, να σας το πω έτσι. Διαδηλώσεις τέτοιου τύπου είναι η πρώτη φορά τις οποίες τις συναντάμε, και ο κόσμος να είναι τόσο προβληματισμένος και φοβισμένος. Διότι φανταστείτε ότι υπάρχουν πια εκρήξεις, σε παρένθεση εκρήξεις, διάφορων ακροδεξιών ομάδων, οι οποίες κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους όπως Αφροαμερικανούς, όπως ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλάνε, μιλάνε με προφορά αγγλικά κλπ. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα αμερικανικά δεδομένα. Μιλάμε ότι ήρθαμε σε εποχές τύπου Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και αυτό προσδοκούσε ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Είναι προβληματισμένοι οι πολίτες μέσα από τις πρώτες κουβέντες την επομένη της συγκεκριμένης κατάστασης. Βεβαίως. Βεβαίως. Φανταστείτε ότι εγώ, λόγω της σχολής και λόγω της δραστηριότητάς μου, έχω πολύ κόσμο τον οποίο συνεργάζομαι και γνωρίζω, διότι είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο εδώ. Και χτες αυτό το οποίο έκανα μετά τις 6 ώρα το απόγευμα, που φανταστείτε, για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη, από όσα χρόνια είμαι εδώ, είναι η δεύτερη φορά που, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι η πρώτη, που έγινε απαγόρευση κυκλοφορίας για να αποφευθούν τα χειρότερα. Υπάρχει αστυνομία στους δρόμους σήμερα? Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει αστυνομία? Βέβαια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει μόνο αστυνομία με την. Υπάρχουν όλοι ενεργοποιημένοι. Δηλαδή και η ασφάλεια, τους βλέπεις, τα secret services κλπ. Δηλαδή. Μάλιστα. Και κάθε τόσο. Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Αμερική. Και ήταν αναμενόμενο, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος ξεκίνησε να κάνει διάφορες κινήσεις εδώ και περίπου 10 και ημέρες. Οπότε ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε στην περιοχή. Μάλιστα. Αλλά δεν το περιμέναμε στο επίπεδο να πεθάνουν 4 άνθρωποι τουλάχιστον. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα
επίσημα. Τα ανεπίσημα δεν τα γνωρίζουμε, γιατί είμαι σίγουρος από τη στιγμή που κατεβαίνουν τα Pride Boys και τα White Supremacists, που στην κυριολεξία μιλάμε για ακροδεξιές, φασιστικές. Εντάξει, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ας σταθούμε εκεί. Κύριε Κολιαβασίλη, ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και με το καλό να τα ξαναπούμε κάτω από άλλες συνθήκες. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να σας είστε καλά. Σας ευχαριστούμε υγεία πολύ. Και από